πήγες να γνωρίσεις τον νέο μου αφεντικό, τον Ηλιάδη? Πώς ήρθε τώρα αυτό? Να, τώρα που δουλεύω γι' αυτό. Μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον άνθρωπος και σκέφτηκα ότι θα ήταν καλό να έρθεις σε επαφή μαζί του. Τότε μία λύση υπάρχει. Ποια? Να πάω τώρα να συναντήσω. Όχι. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτό? Αλλά τώρα που μάθαμε ότι ο παππούς ο Χατζάκης απαρνήθηκαν τις βεντέτες. Επαπού! Έτσι, νύφη μου. Σ' όλα αυτά, ο φίλος ο Λευτέρη. Το κοπέλι. Αλλά τσέστο σύφη. Στα έλεγα εγώ τώρα θα πάνε καλά. Εγώ ρε εκεί το Χατζάκηδον δεν πίνω. Εγώ δεν πίνω τον Σταματάκηδον. Ο Σταματάκηδον είναι καλύτερη. Όχι, ρε εκεί το Χατζάκηδον είναι κλάσσα ανώτερη. Ωραία, ισοπαλία μέχρι τώρα. Βλάση μου, εσύ τι ψηφίζεις? Μια πορτοκαλάδα χωρίς ανθρακικό. Λοιπόν, ρακί τον Σταματάκηδον θα πιούμε. Μπράβο βρε κοπέλι μου, να παίρνεις η μεριά της η μάνα σου. Μα τόσο εύκολο ήταν ρε παιδιά, μπράβο αγόρι μου, μπράβο σύφη μου. Λοιπόν, αφήστε τα πιώματα τώρα, πάω βάλω μου μουσική να γιορτάσουμε. Ναι, πάμε. Και κριτικά να βάλετε, να χορέψουμε τίποτα, ε. Κοίτα μωρέ που το μόνιασμα, ανοίγει την όρεξη, ε. Έλα σιπαλιό, έλα να φάμε. Παναία μου, ίδιο σωμάκης μου. Δεν θα παραγγείλουμε? Δεν κατάλαβα. Γιατί δεν μπορώ να πάω να συναντήσω τώρα τη διευθύνουσα σύμβουλο της Σόφο? Γιατί είναι αργά. Η κοπέλα μπορεί να έχει φύγει. Ωραία. Αν όχι σήμερα, τότε αύριο το πρωί οπωσδήποτε. Α, πολύ αποφασισμένο σε βλέπω. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή ακόμα. Εγώ νομίζω ότι το καθυστερήσαμε κιόλας. Συγγνώμη, τη γνώμη μου δεν ζήτησες. Ξέρεις κάτι που δεν ξέρω? Τη γυναικεία ψυχοσύνθεση. Αν πας τώρα να τη γνωρίσεις που είναι πυρ και μανία μαζί σου, θα τα κάνεις χειρότερα τα πράγματα. Τώρα σου μιλάει το γυναικείο ένστικτο. Ωραία, τότε θα σκεφτώ όσα μου είπε. Ποιος? Το γυναικείο ένστικτο. Μαρκό, θα μου υποσχεθείς ότι δεν θα πας? Α, δεν ξέρω. Αν μου υποσχεθείς ότι θα ξαναβρεθούμε και δεν θα σε ψάχνω στα τηλέφωνα για μια συμβουλή. Κοίτα, πείσμα. Μα δεν το βλέπεις. Αν δεν βρισκόμασταν σήμερα, θα έκανα τη βιαστική κίνηση να πάω να τη δω. Ρενάτα, μου είσαι απαραίτητη. Το κατάλαβα από τα χιλιάδες τηλέφωνα. Εντάξει, σου υπόσχομαι ότι δεν θα σε ξαναενοχλήσω, ειδικά τώρα που μου είπες ότι έχεις και προσωπικά προβλήματα. Αλήθεια? Φυσικά. Μπορούμε να κλείσουμε από τώρα ένα ραντεβού για να μην σε πρίζω και στα τηλέφωνα. Πότε μπορείς? Δεν ξέρω. Σύντομα. Τελικά, πήγαν όλα καλά. Έγινε το πρώτο βήμα να πλησιάσεις πάλι το γιο σου. Δεν το περίμενα. Ίσως και να έκανα πολύ καλά που του έδωσα την κρυφή διαθήκη σου. Ίσως. Έχουμε ακόμα όμως πολύ δρόμο. Ναι, έχετε δρόμο. Και εσύ με το Σύφη, αλλά και εμείς οι δύο έχουμε δρόμο να διανύσουμε. Πρέπει κάποια στιγμή να μιλήσουμε. Όχι τώρα, θα περάσω από την αυλή. Ωραία, να μιλήσουμε. Για να πάρω τα υπόλοιπα πράγματα μου. Μπράβο! Μπράβο! Τι μπράβο, μωρέ! Να ξέρατε και να χορεύατε κιόλας! Καλά, σήκω πρώτα την καρέκλα. Λοιπόν, σύφη μου, πάμε στο λιμάνι, γιατί το πλοίο θα φύγει χωρίς εμένα. Στο καλό να πάει, παππού Χατζάκη. Εμείς πάντως θα συνεχίσουμε να χορεύουμε μπρος τιμή σου. Σε ευχαριστώ πολύ, κόρη μου. Καλή αντάμωση. Να μου φιλήσεις το μάκι μου και να του πεις ότι μου λείπει πάρα πολύ. Σύφη, θα φύγεις κι εσύ? Ναι, πρέπει να πάω τον παππού στο λιμάνι, να μην ταλαιπωρείτε. Γι' αυτό είναι τα εγγόνια, βρε. Έτσι κι αλλιώς, εμείς πια δεν χανόμαστε. Πάμε, παππού. Άντε στο καλό! Γεια σου, παππού! Έσπασε ο πάγος. Σε ευχαριστώ πολύ. Χωρίς εσένα δεν θα τα είχα καταφέρει. Τι λέτε, δεν ακούω. Λοιπόν, εγώ φεύγω, θα κάτσεις πολύ ακόμα. Ω,
Όσο είναι χιλιάς μέσα στο γραφείο του, ναι, μήπως χρειαστεί και κάτι. Κατάλαβα, σε βλέπω για ολονυχτία. Είδες πόσο φακέλους έχει εκεί μέσα. Τι εργασιομανή αυτός ο άνθρωπος, ποτέ δεν το κατάλαβα. Τόσες ώρες μέσα στο γραφείο του μόνος του. Λατάνια, γιατί γυάλισε το ματάκι σου, μη μου πεις ότι είσαι έτοιμη να ξανακυλήσεις το σπιούνεμα. Μπαίνω μέσα. Όχι, περίμενε, περίμενε, κορίτσι μου, τόση πρόοδο έχεις κάνει. Μέτρα μέχρι το 10 και θα σου περάσει. Κρίση ήταν και πέρασε. Μέτρα μέχρι το 10 θα σ' ακούω. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, επτά, οκτώ, εννέα, δέκα. Τι θέλεις, Αντώνια? Θέλω να σας ρωτήσω, σε πόση ώρα θα τελειώσετε τις καταστάσεις αυτές που σας ζήτησε η Ρενάτα? Γιατί ρωτάς, Αντώνια, βαρέθηκες και θέλεις να φύγεις? Εγώ να βαρεθώ? Δεν ξέρετε πόσα πράγματα γίνονται εδώ πέρα μέσα. Μπράβο, μπράβο. Δεν ξέρετε, λέω. Τι γίνεται εδώ μέσα? Πόσα γίνονται και θέλω να σας πω. Λατάνια, άρχισε στα δικά σου πάλι. Δικά μου, δικά σας. Ποιος ξέρει? Ποιος ξέρει? Εγώ. Γι' αυτό θα ήθελα ένα μπόνους για να σας πω όσα ξέρω. Μπόνους θέλεις, Λατάνια? Κάτσε λίγο να απαντήσω. Παρακαλώ. Ναι, κύριε Παπαευθυμίου, τι κάνετε? Στα πω μετά ένα χεράκι. Σας ακούω. Ε, όχι, ξανακύλησε. Ναι. Φυσικά και μπορούμε να επισπεύσουμε το χρόνο παράδοσης. Τη χρέωση ταχείας παράδοσης για τόσο μεγάλη παραγγελία τη γνωρίζετε? Ωραία. Μην ανησυχείτε, θα μιλήσω εγώ με το λεγιστήριο να κοπεί... Ναι. Θα κοπεί καινούργιο τιμολόγιο. Ωραία. Τι είναι αυτά που λέτε, καμία ενόχληση? Γεια σας, κύριε Παπαευθυμίου. Γεια σας. Λοιπόν, Λατάνια, τι... Α, δεν πάμε καλά εδώ μέσα. Το προσωπικό άρχισε να σαλεύει. Άντε, γεια μας. Ωραία είμαστε εδώ, ε. Τέλεια. Κερνώ εγώ σήμερα. Τι? Πρέπει να σε ευχαριστήσω που με σύστησες στη Σόφο. Με πόσο καιρό ακόμα θα με ευχαριστείς, ε? Γιατί το λες αυτό? Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένη από τη νέα μου δουλειά. Ναι, αλλά αύριο μεθαύριο θα βρεθείς αντιμέτωπη με τη Φέη και τότε πολύ φοβάμαι ότι αυτή θα βγάλει νύχια. Γιατί? Γιατί έχει καταλάβει ότι υπάρχει μια συμπάθεια ανάμεσά μας. Ναι, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί να ζηλεύει. Και να πεις δηλαδή ότι έτρεχε κάτι μεταξύ μας, θα το καταλάβω. Ναι, και εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, πώς της μπήκε στο μυαλό, δεν. Δαμιανέ, τι έκανες? Τι έκανα? Τίποτα, Μωρένα. Οι οδηγίες της δασκάλα σου, της Εσιλιάνας, να την κάνω να ζηλέψει, μου έδωσαν μια ιδέα. Τι ιδέα? Αφού είδα ότι η Φέη τσιμπάει μαζί σου, πετάω που και που το όνομά σου, έτσι για να τη βλέπω να φουντώνει, να την τσιγκλάω και αυτή τα βάζει μαζί σου. Έλα, ρε Δαμιανέ. Τέλος πάντων, σε συγχωρώ. Άλλωστε, πήρα κι εγώ μια πρωτοβουλία σε κάτι που ήξερα ότι είσαι αντίθετος με αυτό. Πρωτοβουλία, τι πρωτοβουλία? Κάτι που σίγουρα θα σου βγει σε καλό. Δεν θα μου πεις? Ναι, σου κανόνισα συνάντηση με τον νέο μου αφεντικό. Τον Ηλιάδη, αφού σου είπα ότι δεν θέλω. Ναι, αλλά θέλει αυτός. Είναι καλό να τον έχεις από κοντά. Αφού σου είπα, θα μπλέξω έτσι και μάθει η Φέη και ο Αχίλλεος ότι κάνω μυστικές συναντήσεις πίσω από την πλάτη τους. Σιγά, μωρέ, μια απλή γνωριμία είναι. Έτσι κι αλλιώς αυτός εκτιμάει πάρα πολύ. Εμένα, πού με ξέρει? Εγώ του έχω πει τα καλύτερα για σένα, ναι. Σε θεωρεί πολύ ικανός στέλεχος. Μάλιστα. Τέλος πάντων, ξέρω εγώ. Για το χατήρι σου, θα το σκεφτώ. Α, ναι, μόνο να το σκεφτείς λίγο γρήγορα, γιατί περιμένει τηλεφώνημά μου να του πω που είμαστε. Τι εννοείς, θα έρθει εδώ? Έλα, δε Δαμιανέ, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Θέλω να έχει καλή εικόνα για μένα. Τέλος πάντων. Ας πάει και το παλιάμπελο, θα σου κάνω κι εγώ μια χάρη. Στο κάτω-κάτω τόσα θα πάτε και εσύ από τη Φέη αύριο. Τι? Τίποτα. Ναι, κύριε Ηλιάδη. Ο κύριος Σοφοκλέους δέχτηκε να σας συναντήσει. Σας στέλνω μήνυμα με τη διεύθυνση, ναι. Grazie.
Άντε, γεια μας. Γεια μας. Στάση! Έλα, παίρνα, παίρνα! Έλα, ρε μας. Πώς ήταν το πάρτι της Σιλβίας? Ας τις είπε και τα πάρτι τώρα, έχουμε δουλίτσα. Όπα. Όταν με φώναξες, κατάλαβα η γενική πρόβα. Όχι να κάνουμε γενικό καθαρισμό, εγώ δεν σφουγγαρίζω βραδιατικά. Όχι ρε, αυτό εδώ πέρα το σκουπόξι λίγο το χρειάζομαι για την πρόβα. Γιατί θα παίξεις αυτοπούτα? Όχι ρε! Το παίρνω, το κρατάω στα χέρια μου εδώ πέρα σαν σπαθί και βγαίνει πιο δυναμικό όλο. Και ποιος το έμαθε αυτό? Η Μαρίνα. Είδες που τελικά σε βοήθησε? Ναι, επειδή με βοήθησε πρέπει να την αποδώσω. Οπότε θέλω να βρούμε ποιος είναι αυτός που την εκβιάζει και γιατί. Γιατί θα τον πάρεις στο κυνήγι με το σκουπόξυλο? Καλά, κάτσε να το βρω πρώτα. Ξέρεις τι σκεφτόμουν? Είχα πάει τις προάλλες από εκεί και είχα δει στο τάμπλετ ένα δημοσίευμα που διάβαζε για ένα πολιτικό. Ήταν τι ήταν τώρα αυτός. Πώς έχει να κάνει αυτός με τον εκβιασμό? Ρε Ζευλάση, εμείς δεν έχουμε ιδέα από αυτά. Έλα σε παρακαλώ τώρα να κάνουμε προβίτσα. Γιατί αύριο μεσημέρι δεν είναι, σαν. Πού θα πάει, θα θυμηθώ. Και θα το βρω. Μόνος μου μιλάω. Να σου πω, εγώ θα χρειαστώ κανένα σπαθί να κατεβάσω το κουρτινό ξυλό. Όχι, ρε. Θα βρούμε κάτι άλλο. Γεια σου, Φλωρέντα μου. Πέρασε. Ρενάτα μου, χίλια συγγνώμη για την ώρα. Είχε κανονίσει μια μικρή συγκέντρωση η Σίλβια και δεν μπορούσα να έρθω νωρίτερα. Για σένα είμαι πάντα διαθέσιμη. Πώς πάνε τα πράγματα με το γιο σου? Καλύτερα. Αρχίζει έτσι να φαίνεται μια μικρή ελπίδα. Με το Λεωνίδα πάλι δεν υπάρχει καμιά ελπίδα. Κρίμα. Ο Λεωνίδας είναι στήριγμα για όλους και κυρίως για σένα. Είσαι σίγουρη ότι θες να το χάσεις αυτό? Μα γι' αυτό ακριβώς διαλυθήκαμε. Επειδή έπαψε να με στηρίζει. Δεν διαλύθηκε τίποτα. Και να σου πω, δεν μπορείς να μένεις για πάντα στη Σίλβια. Αυτό ακριβώς ήθελα. Δεν μπορώ να καταχρωστώ άλλο τη φιλοξενία της. Πρέπει να βρω μια δουλειά. Μήπως υπάρχει κάτι σόφο? Δεν έχουμε ιατρία στο σόφο. Όχι, Ρενάτα μου, δεν κατάλαβες. Έχω ανάγκη τη δουλειά. Ας είναι ό,τι να είναι. Όχι μόνο δουλειά νοσοκόμας. Ωραία, θα το κοιτάξω και στη Σόφο και σε όποια συνεργαζόμενη εταιρεία έχουμε. Αλλά να σου πω, βρέστε και εσύ με τον Λεωνίδα. Είναι κρίμα να χαθεί δηλαδή μια αγάπη από πείσμα. Ρενάτα, ένα θα σου πω. Όποιος θίξει κριτικιά, κάηκε. Κοίταξε, και εγώ δεν είμαι από την Κρήτη, αλλά κάπως έτσι νιώθω, ε. Οχοχο. Προβλήματα με τον Αχιλλέα? Με όλους. Και κυρίως στη δουλειά. Έχω μπλέξει σε μια ιστορία και δεν ξέρω πώς θα ξεμπλέξω. Μου έρχεται να τα βροντίξω όλα και να σηκωθώ να φύγω. Γιατί δεν μιλάς τόση ώρα, βρε παιδάκι μου, και εγώ κάθομαι και σου ζητάω χάρες? Αυτό δεν έχει καμία σχέση. Να σου πω όμως, για σένα σου υπόσχομαι ότι θα κάνω ό,τι μπορώ. Πρέπει κάποια στιγμή να μιλήσουμε. Όχι τώρα, θα περάσω από την αυλή. Ωραία, θα μιλήσουμε. Για να πάρω τα υπόλοιπα πράγματά μου. Να σου πω, πες να έχουμε κανένα σκουπόξυλο που θέλω για το Μίμη ή και κοντάρι από σφουγγαρίστρα κάνει. Τι το θέλετε μωρέ, τι κάνετε πάλι? Κάνουμε πρόβα. Δηλαδή τώρα το πήρες όντως απόφαση να δώσεις εξετάσεις στη θεραματική σχολή? Ναι, και μην ξεκινήσεις την κρίνια πάλι. Όχι, δεν κρινιάζω, αλλά φοβάμαι θα βγω αληθινός και κουράσεις τσάπα. Φοβάσαι ότι θα περάσω? Όχι, φοβάμαι ότι θα κουραστείς και θα τα παρατήσεις όπως όλα. Έλα στο Λεωνίδα, μια φορά μπορεί να πιστέψεις εμένα, να μου ξεπιστωσύνει, μια φορά μόνο μία. Εσύ μια φορά μπορείς να με ακούσεις. Και μη φωνάσαι παρακαλώ, τώρα κοιμήθηκε η μικρή. Μια ώρα έκλαιγε. Τι έπαθε η μικρή? Τίποτα δεν έπαθε. Πίναγε την τάισα, εσύχασε. Αν θες να ξέρεις, για εκείνη τα κάνω όλα, ε. Για να είναι περήφανη για μένα. Ναι. Λοιπόν, έλα, πήγαινε στο αποστακτήριο, έχει κάτι παλιές σφουγγαρίστρες πάρτες. Παλιές, τι θα έχει, καινούργιες θα έχει. Yeah. Άμα τα έφερα σε εσένα, πάλι καλά, υπάρχει Φλωρέντα, αλλιώς 8 κιλές αράχνες θα είχαμε εδώ μέσα. Σαν πολύ κλαίει ζούλα σήμερα. Τι έχω αυτό το κοριτσάκι μου. Μα τι καλή ιδέα ήταν αυτή η συνάντηση. Πόσο εξαιρετικός είναι ο κύριος Ηλιάδης, ε! Ναι, ναι, σε παρακαλώ, λέγε με Μάρκο. Και εσύ θέλω να με λες Δαμιανό, ε! Οπωσδήποτε. Να πιούμε κάτι. Γκαρσόν, παρακαλώ. Παρακαλώ, θέλετε κάτι άλλο? Ένα κύριο Αγιάλ. Δεν το πιστεύω. Κάτι φοβερό. Έχετε πάει πια γούστα. Τι σύμπτωση. Λέγεται εγώ με τις γνώμες, αν ένα ποτό δεν έχει σαμπάνια, τι να το κάνει. Ναι, δεν είναι ποτό. Τι λέγαμε? Για τις επενδύσεις μου στη Σαμόα. Καταστροφή, τα χάσαμε όλα. Πικρή ιστορία. Πού να στα λέω, Μάρκο μου. Σαμόα, ε. Ναι, Σαμόα. Ξέρεις, έχω διατηρήσει κάποιες επαφές με κάποιους χρηματιστές. Τι Σαμόα? Πολυνησία. Α, στην Πολυνησία. Θες να μου δώσεις τα στοιχεία σου να δω αν μπορώ να κάνω κάτι? Φυσικά και θα στα δώσω. Στον ουρανό, σε γύρω στη γη σε βρήκα. Ανθρωπέ μου! Πόσο χαίρομαι που συμπαθήσα το ένα στον άλλον. Θα μια ναι μου. Αχ, κορίτσι μου. Όλα καλά θα πάνε. Ναι. Τι λέγαμε? Το ποτό. Πού είναι το ποτό? Α, να τα. Ωραία. Σαμπάνια για όλους! Γεια σας! Γεια σας!
κι εγώ για αλποκτού. Άντε, γεια μας. Τι κοιμήθηκες εδώ, θα πιαστείς. Ούτε που κατάλαβα πως με πήρε ο ύπνος. Ήταν πολύ κουραστική η μέρα. Κι εγώ πεθαίνω από την κούραση. Κάτσα μέχρι αργά στο γραφείο, αλλά ετοίμασα όσα μου ζήτησες. Τι, κάθισες για χάρη μου μέχρι τέτοια ώρα. Ναι. Ήθελα να σου δείξω ότι δεν σου πω κόντρα από κόμπλεξ. Και να σου πω και κάτι. Ήταν πολύ σωστή κίνηση εκ μέρους σου να ζητήσεις τις συγκρίσεις. Κοιμάμαι και ονειρεύομαι. Όχι, βρε τρελό, αλήθεια είναι. Με τις καταστάσεις που ετοίμασα και με τους συγκριτικούς πίνακες θα βγουν ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Να σου πω, Αχιλέα μου, να τα συζητήσουμε αυτά αύριο, γιατί σήμερα δεν μπορώ να εκτιμήσω τίποτα. Και εγώ κομμάτια είμαι. Αν το πάμε μέσα, ξαπλώσουμε. Και να σου πω, επειδή έριξες τόση δουλειά, εγώ θα σου κάνω μασάζ. Με κακομαθαίνετε, κυρία διευθύνουσα. Ναι, αλλά δεν θα πεις τίποτα στην εταιρεία, γιατί μπορεί να ζητάνε κι άλλοι. Τρελός είμαι. Για μένα θα το κρατήσω μόνο. Ναι. Ότι πάμε μέσα. Ναι. Σίλβια, γιατί δεν κοιμάσαι τέτοια ώρα? Με πήρε ο Μάκης βιντεοκλήση για να μιλήσουμε. Εξού και το outfit. Φλωρέτα μου, μου λείπει πάρα πολύ τόσες μέρες. Τουλάχιστον εσείς παραμένετε ενωμένοι ακόμα και από απόσταση. Μπορεί η ζωή του Μάκη να έχει ανατραπεί τώρα που βρήκε και τον πατέρα του. Αλλά ξέρει ότι εσύ είσαι εδώ και τον αγαπάς. Γιατί εσύ δεν ξέρεις ότι ο Λεωνίδας είναι για σένα και σ' αγαπάει? Αυτό το τρένο πάει, έφυγε. Στην αυλή είναι και σε περιμένει. Σίλβια, γιατί επιμένεις τόσο πολύ? Γιατί θυμάμαι πως ήσουν πριν μπει στη ζωή σου ο Λεωνίδας. Όταν ήμουν με τον Ανδρέα. Όταν ήσουν αδέσμια του Ανδρέα. Θυμάσαι που ήρθα εγώ και σε απελευθέρωσα από τον πατέρα μου, το θυμάσαι? Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Και ο Λεωνίδας σου έδειξε πώς είναι να ζεις με κάποιον που νοιάζεται για σένα. Ναι, και τώρα πού είναι που τον χρειάζομαι? Εντάξει, έκανε λάθη. Αλλά κοίτα, μίλησε στο Σύφη όταν εσύ φοβόσουν να το κάνεις. Χωρίς να με ρωτήσει. Και δες το αποτέλεσμα. Ο γιος σου είναι εδώ, ασφαλής, και έγινε το πρώτο βήμα για να τα ξαναβρείτε. Σκέψου το, Φλωρέτα. Λοιπόν, εγώ πάω για ύπνο. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Μεγάλη μέρα, ρε! Εγώ είμαι χαρά, είναι η μέρα, σαν παράτα μέρα. Ρε Βλάση, σήκω, είναι 9 η ώρα, σου λέω! 9 είναι η ώρα! Παναγία μου, Χριστέ μου, έχουμε εξετάσει σε λίγο και κοιμόμαστε εμείς. Μην ανησυχείς, κάναμε πρόβολο το βράδυ, ρε, είσαι έτοιμος? Τι έτοιμος, ρε, μην μου μιλάς, με αγχώνεις τώρα, Δεν θα σε αγχώνω, γιατί εγώ πηγαίνω σόφο, γιατί έχω δουλειά, εντάξει? Ναι, αλλά αν νομίζω ότι εγώ είμαι έτοιμος, δεν θυμάμαι καν ότι μονόλογο έχω, τι έχω, ποιο κομμάτι έχω. Τι έχω, Βδίνης, ρε Βλάση, τι έχω. Α, ναι, τι έχω, ποιο έργο. Να θυμάσαι το κόλπο που σου είπε η Μαρίνα, που κρατά το σκουπόξυλο που γίνεται σπαθί. Ναι, και άμα δεν πιάσει μπροστά σου εξεταστές. Ναι, άμα δεν πιάσει, ρίχνει ένα σκούπισμα εκεί στη σκηνή και θα το εκτιμήσουν. Ρε Βλάση, έλα. Πού είσαι, δράκο στο τηλέφωνο? Τι έγινε, μα. Ξύπνησε μικρή, έχει πειρατό και κλαίει το παιδί. Τι, πειρατό, πειρατό. Πότε η μικρή που είναι? Δίπλα είναι. Αλλά μην πα σε χρεωμένο και την τρομάξει. Ωραία, κάντε μια τη μέρα των εξετάσεων. Α, σε εξετάσει τώρα, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε το παιδί. Λείπει και η Φλωράδα που ξέρει από αυτά. Καλά, λέει, πάμε. Έλα. Το παιδί προηγείται, το έχει εξετάσει τώρα. Τσάμπα το ξενύχτη. Πάντα! Μπα, βλέπουν καλά τα ματάκια μου. Εσύ εδώ! Γιατί δεν μπορώ να περάσω σαν γειτόνισσα να παραγγείλω ένα καφέ. Και εσύ καφέ? Αφού τον πετυχαίνεις, ρε Θοδωρή. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι η εξυπηρέτησή σου θέλει λίγη δουλίτσα. Μα τι έχετε πάθει όλοι σήμερα πρωί-πρωί με τους καφέδες? Και πότε θέλεις, ρε Θοδωρή, να πιούμε καφέ, βράδυ-βράδυ? Συγγνώμη, Σουλουλού, ήρθες εδώ πέρα για να με εκνευρίσεις? Όχι. Βασικά, σε ήθελα κάτι, αλλά από ό,τι βλέπω είσαι πολύ απασχολημένος τώρα. Να παίρνεις τηλέφωνο άλλη φορά να παραγγέλνεις. Εντάξει.
Όποτε μπορέσεις, φέρε μου ένα καφέ στο εργαστήρι. Σε θέλω για κάτι σοβαρό. Τι σοβαρό με θέλει αυτή. Τα πήρα λίγο τα γένια, πώς φαίνεται? Πολύ ωραία. Βλέπω πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Σε ευχαριστώ που ξενύχτησες για να κάνεις τις συγκρίσεις. Το μόνο που με πειράζει είναι που δεν πρόλαβα τη Φλωρέτα. Τι ήθελε? Ψάχνει για δουλειά. Οχ, κατάλαβα. Άρα πάνε για χωρισμό με τον πατέρα μου. Αχιλλέα μου, πρέπει να του μιλήσεις πάλι. Του ξαναμιλήσαμε και κάναμε μια τρύπα στο νερό. Πρέπει να ξαναπροσπαθήσουμε. Να σου πω κάτι, θα πάω εγώ να του μιλήσω. Όχι, άστο. Θα πάω εγώ καλύτερα. Σήμερα κιόλας. Εσύ έχεις δουλειά στην εταιρεία? Όχι, θέλω να δω και το Βλάση. Σήμερα δίνει εξετάσεις στη δραματική σχολή. Καλύτερα να πάω εγώ. Έχω κάτι στο μυαλό μου για την περίπτωση του Βλάση. Τι? Είναι αντρικά θέματα τώρα αυτά. Ας το πάνω μου. Εσύ πήγαινε να τελειώσεις τις δουλειές σου. Ωραία, και με τη Φλωρέτα τι θα κάνουμε? Κοίτα, καινή θέση εργασίας τώρα στη Σόφο δεν υπάρχει. Εκτός αν ρωτήσουμε και τη Φέη. Αμάν! Αμάν αυτή η Φέη, δηλαδή 20 φορές την ημέρα να πει το όνομά της. Ξέρει τόσο κόσμο. Κακό είναι να βοηθήσει. Κι εγώ! Τόσους γνωστούς έχω! Ποιοι είναι οι τόσοι γνωστοί που έχεις? Η τύπη στο επιμελητήριο που σε βλέπουν σαν ξερολούκουμο? Α, ενώ οι φίλοι της Φέης είναι τα καλύτερα παιδιά, ε! Τε πάλι, δεν λες να καταλάβεις ότι έχει αλλάξει, ρε παιδάκι μου, η Φέη. Το μόνο που τη νοιάζει είναι το καλό της εταιρείας. Πολύ εύπιστος είσαι. Ίδια και απαράλλακτη είναι. Ολοήντρικες παρακολουθήσεις και κόλπα. Τώρα απλώς δεν την εμπιστεύεσαι. Ή ξέρεις κάτι που δεν ξέρω? Μόλις έχω αποδείξεις, θα σου πω. Πότε γίνεται αυτό? Και τώρα μου το λες? Δεν σου έχω πει ότι θέλω να τις βλέπω αμέσως? Όχι, να μην πας για ύπνο. Και την επόμενη φορά που θα καθυστερήσεις, απολύθηκες. Ναι. Σας έφερα τις καταστάσεις που μου ζητήσατε. Μα, συγχαρητήρια. Χρειάστηκες μισή ώρα για να βγάλεις 10 φωτοτυπίες. 11 είναι. Όταν σου είπα ότι τις θέλω άμεσα, τι κατάλαβες? Δηλαδή, θέλω να μου πεις με αυτή τη λέξη τι καταλαβαίνεις. Πού κοιτάς, παιδάκι μου? Σκύβω ως ένδειξη σεβασμού. Σε ποιο τα πουλάς αυτά, ε? Άρχισες πάλι τα ίδια? Προσπαθώ, αλλά... Αλλά είσαι άχρηστη! Τόσο καιρό προσπαθώ να βρω ένα πράγμα στο οποίο να είσαι ικανή. Αλλά πού? Απορώ γιατί σε κρατάμε ακόμα. Για να μπαινοβγείρεις και να κάνεις βόλτες εδώ μέσα και να παρενοχλείς τον κόσμο που δουλεύει. Γρήγορα έξω! Γρήγορα! Έλα, Φλωρέτα. Ναι, μίλησα με τον γιατρό. Με είπε ότι είναι μάλογα στην ταρίτιδα. Ναι, το ξέρω. Ναι, το ξέρω ότι αρρωσταίνουν τα παιδιά. Το δικό μου δεν μπορούσε να είναι εξαίρεση. Δεν μου λες, μπορείς να περάσεις καθόλου από εδώ? Εντάξει. Εντάξει, ευχαριστώ, Φλωρέτα. Να είσαι καλά. Ρε Βλασάκο μου, τώρα τη Φλωρέτα γιατί την πήρες τηλέφωνο, αφού ο γιατρός είπε ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Αν το μάθει ο Λεωνίδας, θα κάνει μανούρα. Δεν πειράζει, ρε, καλύτερα. Ευκαιρία ψάχνει να τα ξαναβρούν. Ωραία. Τώρα αφού το παιδί έχει και παππού και νοσοκόμα, δεν πάμε στις δουλειές μας? Πού να πάμε, ρε? Εγώ σόφω και εσύ να πας να δώσεις εξετάσεις. Δεν είμαι εγώ για τέτοια. Ρε Βλάση, σε παρακαλώ, τόσο κόπο κάναμε. Να πάρω σφαίρα το σκουπόξυλο. Όχι, δεν φέρεις τίποτα. Τέτοιες ώρες, τέτοια λόγια. Καλύτερα, όχι. Δίκιο είχε ο Λεωνίδας. Δεν πάω πουθενά. Άντε παρά. Σίλβια, φεύγω, πάω στο Βλάση. Να μου φιλήσεις τη Ζωήτσα και να της πεις περαστικά από τη Σίλβια. Χωρίς το θεία. Ευχαρίστως. Μάκης. Έλα, Μάκη μου. Χαλούμη, σε πεθύμησα, ρε άτιμο γατί. Όλα καλά, στυλέρω, όλα καλά με τον παππού. Τον πατέρα μου εννοείς. Αλλά πού να είσαι στη φάση που ξανά σμίξε με τη Ζαφύρο, χαμός. Ήταν συγκινητικό. Μπρο, εσύ σου λέω κλάμα τώρα, πλάνταξε το νησί. Ούλια, σαν οι γούρνες, φέρου. Εσύ να επιστρέψεις στην Αθήνα γιατί στεγνώσαμε. Να σου κλείσω εισιτήριο. Κάτσε ρε ματάκια μου τώρα που ξανασμίξανε, θα έρθω εγώ στην Αθήνα να πούμε, δεν με λυπάσαι? Για σένα το λέω, βρε Σιμάκι μου, για να μην τους κρατάς το φανάρι. Γιατί λες να θυμηθούν τα ερωτικά τους, να πούμε τα γερόντια και να έχουμε άλλα. Τη Ζέφης βράζει το αίμα της. Έλα ρε πίσω να θυμηθούμε κι εμείς το δικό μας τον ερώτα. Κάτσε βρε μωρό μου να πούμε. Τώρα έχω μετά από χρόνια τη μάνα μου και τον πατέρα μου μαζί. Άσε με λίγο, γιατί μου το χαλάς? Τι έγινε, έχει έρθει η κυρία Πρόεδρος? Ναι, μέσα στο γραφείο της είναι. Αλλά σε προειδοποιώ να βάλεις κράνος πριν μπεις μέσα.
Μπα, σοβαρά. Και εγώ σου λέω ότι θα τη φτιάξω τη διάθεση. Τώρα τα πιάσαμε τα λεφτά μας. Να λείπουν τα σχόλια. Και αν δεν κάνει καμιά δουλειά, κάθεσαι και κοιτάς το υπερπέραν. Τι έγινε, όλοι οι στόχοι με έχουν βάλει σήμερα. Λατάνια. Είσαι καλά? Όχι. Το ήξερα. Βγήκε το όνειρο. Ποιο όνειρο, μωρέ, είσαι χειρότερα από μένα. Παιδί μου, σε είδα στον ύπνο μου να φυτεύεις μια καστανιά. Και εσύ που το ξέρεις ότι ήταν καστανιά? Απ' τα κάστανα. Δηλαδή με είδες να σηκώνω ολόκληρο το δέντρο και να το φυτεύω? Μας κοροϊδεύεις? Μη κοροϊδεύεις καθόλου. Τα κάστανα στον ύρο είναι μεγάλο κακό. Από πού θα μας έρθει δεν ξέρω, αλλά θα μάθω. Κόψε. Τι είναι αυτά? Αχ, θα με στείλει στον ΑΕΔ. Καλημέρα. Καλημέρα. Τα τρέχοντα ζητήματα είναι στο γραφείο μου? Αχ, χίλια συγγνώμη, Ρενάτα μου, τα ξέχασα. Θα στα ετοιμάσω τώρα αμέσως. Εντάξει. Μην τρελαίνεσαι με την ησυχία σου. Είναι η μόνη που μου μίλησε ανθρώπινα σήμερα. Κουρασμένος φαίνεσαι, Δαμιανέ. Ξενύχτησες χθες? Ναι, βγήκαμε κάτι φίλους. Πέρασα υπέροχα. Ποιους φίλους? Γιατί ρωτάς, ήθελες να έρθεις? Εξαρτάται. Ήταν και αυτή η ζωγραφιά μαζί? Α, Φέη, τι γίνεται? Μου κάνεις έλεγχο. Εσύ αυτά δεν τα συνηθίζεις. Και εσύ δεν συνηθίζεις τα σαλιαρίσματα. Ζηλεύεις. Για πρώτη φορά σε βλέπω να ζηλεύεις. Σου πάει, κράτα το. Σιγά μη ζηλέψω. Τι να ζηλέψω που βγήκες με μία γραμματέα? Μα αυτή δεν ήσουνα? Ναι, ήταν και αυτή. Αλλά ήμασταν μεγάλη παρέα. Πόσο μεγάλη? Δεν κράτησα παρουσίες. Και να σε ρωτήσω, μήπως ήταν και κάποιος γνωστός αυτή την παρέα? Διάσημος? Όχι, δεν ήταν. Και ποιανού ιδέα ήταν να βγείτε, δική σου? Του οροσκοπίου μου. Τελείωσες τώρα με την ανάκριση, να πάω να πάρω ένα καφέ. Μωρέ, σε παίζει κανονικότατα η ζωγραφιά. Αγάπη μου, να σου θυμίσω ότι είναι μεγάλο προσόν να αφήνεις τον άλλο να πιστεύει πως είναι πιο έξυπνος από σένα. Για τη ζωγραφιά το λες αυτό? Γενικά. Για όποιον νομίζει ότι είναι πιο έξυπνος από μένα. Μαρίνα! Μαρίνα! Α, έφευγες. Ναι, έχουμε εξετάσει τη δραματική σχολή και είμαι στην κριτική επιτροπή. Μάλιστα, σου έφερα τον καφέ σου. Πάρ' το να τον έχεις για το δρόμο. Και μου λες άλλη φορά αυτό που ήθελες να μου πεις, εκτός αν προλαβαίνεις. Ο πατέρας μου έχει κομπόδι, μα μη σκάσει. Και να μάθει ο κ. Θοδωρής ότι μου έδωσες λεφτά, να με μισεί για μια ζωή. Ο πατέρας μου μπορεί να είναι τσιγκούνης, αλλά άμα του ζητήσω λεφτά θα μου τα δώσει. Είναι ψυχούλα κατά βάθος. Κοίτα, βασικά, σε ήθελα για ένα λίγο ευαίσθητο θέμα. Και τι σε κάνει να πιστεύεις ότι εγώ δεν είμαι ευαίσθητος? Ναι, πρόκειται για μια φίλη μου που τώρα τελευταία περνάει κάποιες δυσκολίες. Αισθηματικές? Οικονομικές. Α. Θέλει να πουλήσει ένα πολύτιμο αντικείμενο και επειδή είναι καινούργια στη γειτονιά, δεν ξέρει πού να απευθυνθεί. Δεν ψάχνει να βρει κάποιο, ξέρεις, αξιόπιστο εναχειροδανειστήριο. Και πού μένει αυτή η φίλη σου? Και πού μένει αυτή η φίλη σου? Πάνω από την πλατεία μένει. Α, εκεί που μένει και ο Ανέστης. Και πώς τη λένε? Καλλιόπη. Αλλά ακόμα δεν έχει γνωριστεί με τους γείτονες. Μάλιστα. Πες της Καλλιόπης ότι θα ρωτήσω και θα σας πω. Ευχαριστώ, ρε Θοδωρή. Και ευχαριστώ και για το καφεδάκι. Τίποτα. Ξέχασα το κινητό μου μέσα. Άρε σου, Λουλού. Καλή ηθοποιός είσαι, αλλά Καλλιόπη στη γειτονιά δεν έχουμε. Όπου το παιδί, τι έπαθε το παιδί. Όπου. Είδες, είδες πως έκαιγε το μετωπάκι της. Αυγό τη γάνιζες πάνω. Και ό,τι φαγάκι να της δώσεις, το βγάζει. Τώρα είναι φυσιολογικό αυτό. Και δεν είπε και το νεράκι της. Λες να πάθει καμιά αφυδάτωση. Ρε παιδιά, μην φαίνεται την καταστροφή. Μια απλή γαστρεντερίτιδα δεν θα είναι. Και είναι λίγο αυτό. Ξέρεις ότι πρέπει να προσέχουμε τις αρρώστιες των παιδιών. Εμένα ο πατέρας μου με 40 πυρετό με έβαζαν σερβίρο στην ταβέρνα. Δεν θα κάνω. Θα δώσω σκουπόξο μια σκούπα, μια σφουγγαρίστρα, σκουπίσω όλη την αυλή μικρή για να χαρείς. Ο Μίμης έχει δίκιο. Κοντζά μάντρες, πώς κάνετε έτσι για μια Ιωσούλα? Ναι, είναι όμως μόνο Ιωσούλα. Λεωνίδα. Δεν ξέρω. Ο πυρετός της έπεσε. Θα φάει και λίγο λαπά, θα της περάσει. Άρα ο Βλάσης μπορεί να πάει να δώσει εξετάσεις. Αμάν, ακόμα με αυτές τις χάσεις εξετάσεις, ασχολείστε. Ένια σου και δεν θα δώσω. Δεν θα πάω να δώσω καθόλου εξετάσεις, ικανοποιημένος. Έλα, ρε Βλάση, τόσο κόπο κάναμε. Δεν σας αντέχω. Εγώ πάω γιατί έχω μια δουλειά. Σε ευχαριστώ που ήρθες.
Για το Βλάση ήρθα και για τη μικρή. Ναι, το ξέρω, αλλά. Πάω μέσα, θα την προσέχω. Εντάξει. Θα φύγω κι εγώ. Να μην αναγκάζεσαι να είσαι στον ίδιο χώρο μαζί μου. Έκλεισα να πάω για τις εξετάσεις. Τι έγινε? Ήθελα να σε ενημερώσω. Ο Βλάσης να τα παρατήσει. Δεν θέλει να πάει να δώσει εξετάσεις. Όχι, ρε, τι κρίμα. Γι' αυτό ήρθε σένα. Να πας εκεί να του μιλήσεις, να το μεταπίσεις. Εγώ. Άμα το έχει αποφασίσει ο Βλάσης, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Έλα, ρε, Μαρινάκη, γυναίκα είσαι εσύ. Εσένα θα σε ακούσει και μια κούκλα σήμερα. Τώρα αυτό πώς θα βοηθήσει? Δεν ξέρω. Αλλά δύο βήματα είναι το σπίτι του. Πήγε να του μιλήσει λιγάκι, σε παρακαλώ. Έλα, έλα, πάρε τη τσαντούλα σου. Φόρεσε την αγάπη μου, μια κούκλα είσαι. Έλα, πάρε και το καφεδάκι σου. Το καφέ μου. Άντε, αγάπη μου, άντε. Καλά, τι κάνεις εδώ? Εσύ δεν είπες ότι αν μας δουν να ρίχνουμε χαρτιά θα μας απολύσουν? Δεν ρίχνω χαρτιά. Και τι κάνεις? Υποψήφιοι πελάτες μου, κάτσε. Λοιπόν, αυτός είναι ο Αχιλλέας. Ο Δαμιανός, η Φέη, η Ρενάτα και ο Ηλιάδης. Δηλαδή το πήρες απόφαση να ξαναρχίσεις το σπιούνεμα. Και πολύ άργησα. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρω σε ποιον θα πουλήσω τις πληροφορίες μου. Να ξέρεις, εγώ δεν συμφωνώ καθόλου με αυτό. Το πρωί βρήκα 3 κομμένα νύχια στο γραφείο μου. Δεν είναι πολύ κακό αυτό? Ναι, να κόβει κάποιος τα νύχια του στη ρεσεψιόν είναι πάρα πολύ κακό. Και είναι και τα κάστανα. Λοιπόν, άκουσέ με. Μετά το βρυσίδι της Φέης και την ηρωνία του Δαμιανού, αυτοί οι δύο απορρίπτονται. Ωραία. Και μας μένουν 3. Ο Ηλιάδης είναι πολύ ωραίος. Πάρα πολύ ωραίος. Αλλά ο Γλυκούλης είναι καινούριος. Και δεν ξέρω αν μπορώ να τον εμπιστευτώ. Όντως, αυτόν δεν τον ξέρουμε καθόλου. Πώς ήρθε να τον συμπεριλάβεις? Άστο. Οπότε ποιοι μένουν? Ο Αχιλλέας και η Ρενάτα. Χτες που πήγα να προτείνω αλυσβερίσεις στον Αχιλλέα, μόνο που δεν με έδιωξε από το γραφείο του με τις κλωτσιές. Γεια σας, λοιπόν. Και τι μένει? Μένει να σε δέσω στην καρέκλα σου, μην κάνεις καμιά τρέλα. Ναι, παρακαλώ. Ναι, ένα λεπτάκι. Ο Ζαχαρίας σε θέλει κάτω στην αποθήκη. Γιατί? Κάτι έπαθε. Είς. Μην κάνεις καμιά τρέλα μέχρι να γυρίσω, ε. Ναι. Έρχομαι, έρχομαι. Ναι. Πατέρα! Πατέρα! Εδώ, εδώ, εδώ. Ήξερα ότι θα σε βρω εδώ. Ναι, αν ήρθες και εσύ να με ζαλίσεις για τη Φλωρέτα, δεν έχω καμία όρεξη. Είναι και αυτό μες στο πρόγραμμα, αλλά τώρα επήγει κάτι άλλο. Έμαθες ότι έχει ίωση η μικρή? Ναι, με πήρε ο Μίμης. Αλλά μου είπε ότι ευτυχώς είναι μια απλή ίωση και ότι τσάμπα θα χάσει τις εξετάσεις του Βλάσης. Εντάξει τώρα, καπρίτσιο ήταν και αυτό και πέρασε. Δεν είναι, Λεωνίδα. Ο Βλάσης μέσα από τις πρόβες άλλαξε. Επιτέλους βρήκε μια διέξοδο για να ξεπεράσει τη Μίκα. Υπάρχουν πιο σοβαρά πράγματα να κάνει για να ξεπεράσει τη Μίκα. Μου τα είπε η Ρενάτα το πρωί. Γι' αυτόν όμως είναι σοβαρό. Προσπαθεί να γίνει καλύτερος άνθρωπος για να δώσει το καλό παράδειγμα στην κόρη του. Δεν πρέπει να τον αφήσουμε να τα παρατήσει. Παλιά μου τέχνη κόσκινο. Αυτή τη φορά είναι διαφορετικός. Δεν τον έχεις παρατηρήσει πόσο έχει συγκεντρωθεί, πόσο έχει μελετήσει. Πρώτη φορά εγώ τον βλέπω να βάζει ένα στόχο στη ζωή του. Η αλήθεια είναι ότι έχω να τον δω με βιβλίο στο χέρι από το δημοτικό. Και εσύ, αντί να το στηρίξεις, του φωνάζεις κιόλας. Τα ίδια έκανες και με τη Φλωρέτα. Ήθελε η Φλωρέτα να γίνει ηθοποιός? Η Φλωρέτα ήθελε τη στήριξή σου και εσύ την έδιωξες. Μην κάνεις το ίδιο λάθος με τον Βλάση. Εντάξει, εντάξει, εντάξει! Πες μου, τι να κάνω! Κάτι έχω στο μυαλό μου. Καλημέρα! Καλημέρα. Δεν έπρεπε να είσαι στο θέατρο, εσύ? Ναι, εκεί πήγαινα, αλλά έμαθα από το Μίμη ότι δεν θέλεις να δώσεις εξετάσεις και είπα να κάνω μια παράκαμψη. Και καλά κάνω, έτσι κι αλλιώς όλο αυτό είναι μια ανοησία. Καταλαβαίνεις ότι αυτό που λες ανοησία είναι η δουλειά μου? Όχι, δεν λέω για σένα. Απλά έχω άλλες προτεραιότητες. Πού είναι η κόρη μου, αυτή τη στιγμή είναι άρρωστη. Περαστικά της. Δεν ήμουν σίγουρη αν είναι παιδί σου, αλλά ήθελα να μου το πεις από μόνος.
Σε ευχαριστώ, Μαρίνα. Είπαμε να είμαστε λίγο διακριτικοί, να μην ανακατευόμαστε τα προσωπικά μας και εσύ το τήρησες. Μα το εννοούσα. Έτσι κι αλλιώς δεν θέλω να κάνω αυτά που ζητάω από άλλους να μην μου κάνουν. Όσον αφορά το θέατρο, που είναι η ειδικότητά μου, μπορώ να σου δώσω μια μικρή συμβουλή. Τι θα μου πεις κι εσύ, ότι πάει χαμένος ο κόπος μου και όλα αυτά? Όχι, θα σου πω απλά ότι αν δεν το κάνεις και αν δεν δώσεις εξετάσεις, μπορεί να περάσεις όλη σου τη ζωή να αναρωτιέσαι τι θα είχε γίνει αν είχες δώσει. Το έχω πάρει απόφαση πια. Δεν αφήνω μόνη στη μικρή. Δεν σε ξέρεις καλύτερα, αλλά αν θες τη γνώμη μου, θα την κάνεις πολύ περήφανη κάποια στιγμή αν τολμήσεις και κυνηγείς τα όνειρά σου. Ελπίζω να σε δω στο θέατρο. Πήγαινε. Έχει δίκιο, κοπέλα. Το οφείλεις και στον εαυτό σου και στην κόρη σου. Είσαι σίγουρος ότι δεν έπαθες τίποτα? Ναι, ρε κορίτσι μου, δεν έπαθα τίποτα. Γιατί σου όλοι έπρεπε να έχω πάθει κάτι? Μα η Λετάνια μου πρέπει να τρέξω στην αποθήκη. Επίτηδες με έδιωξε. Τα κάστανα. Ζαχαρία, τρέχω να προλάβω. Είναι κρίμα να τα παρατήσεις. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Έλα, Χιλέα. Όλα εντάξει με τον Λεωνίδα? Να σου πω, ξέρεις τι σκέφτομαι? Να πάω να τον πάρω σηκωτό το Βλάση και να τον πάω στο θέατρο. Ωραία, λοιπόν, εσείς κάντε αυτό που συνεννοηθήκαμε, εντάξει? Ρε παιδιά, πρέπει να φύγω. Ωπα ρε, πολύ δούλεψε σήμερα, ακόμα δεν ήρθες, φεύγεις? Έλα ρε Ζαχαρέ, δώσε μου ένα έκτακτο ρεπό για το φιλαράκι, ναι. Έλα ρε, πλάκα σου κάνει, να πας. Άμα είναι για το Βλάση να πας, αφού πήρες άδεια και από τον Αχιλλέα, να πας και να του πεις και καλή επιτυχία από μένα, Α, τον πείσω τελικά. Ό,τι και αν γίνει, πάρε ένα τηλέφωνο να ξέρω τι θα κάνουμε με αυτό που λέγαμε. Τι λέγατε, ρε? Τι κάνεις εκεί? Δίνω στη διευθύνουσα το φάκελο με τα τρέχοντα ζητήματα που μου ζήτησε. Μόνο αυτό έχει εκεί μέσα? Όχι, έχει και βόμβα. Καταρίνα, είσαι καλά? Συγγνώμη, ναι. Απλώς έχω γίνει λίγο καχύποπτη το τελευταίο καιρό. Δεν πειράζει. Μπορείς να πας στη θέση σου. Δεν ήρθα για τα τρέχοντα ζητήματα. Έχω να σου πω πολλά. Πάρα πολλά. Άσε με ρε Μίμη. Γεια σου, παιδιά. Άσε με ρε Μίμη να πάω στο παιδάκι μου, ρε Μίμη. Το παιδάκι σου είναι μια χαρά, έχει και νοσοκόμα. Εσύ κοίταξε μόνο τον Τσέχοφ. Έχει ο Τσέχοφ καστεντερίτιδα. Το έργο, λέω, ρε, το έργο. Λοιπόν, έλα, έλα να νιώσεις καλύτερα. Έλα να γνωρίσεις όλους τους υποψήφιους. Γεια σου, παιδιά. Γεια. Γεια σας, κύριε. Είστε καθηγητής της σχολής? Μη, κύριο, πάμε να φύγουμε. Τι καθηγητής του λες και εσύ, ρε παιδάκι μου? Υποψήφιος είναι ο άνθρωπος. Σε αυτή την ηλικία. Μίμη με είπε γύρω, πάμε να φύγουμε. Από θαυμασμό το λέει, ρε Βλασιακό, από θαυμασμό. Μίμη ακόμα γελάνε. Μίμη με βλέπουν σαν δεινόσαυρο, πάμε να φύγουμε. Εσύ. Θα πάω να τους πλαχώσουμε και μετά θα φύγουμε. Όχι, εσύ θα μπεις μέσα και θα τους βάλεις τη γυαλιά. Παίξε μπαλίτσα, ρε αγόρι μου, παίξε. Δεν πρόκειται να με αφήσεις να φύγω? Όχι. Ωραία, τότε θα μου φέρεις ένα ποτήρι νερό γιατί στέγνω σου καρίτσα πλέον. Ωραία, εγώ πάνω σου φέρω ένα νεράκι. Εσύ κάτσε εδώ. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Βλάση. Έφευγες. Άρχισες πάλι τα ίδια? Προσπάθησα να σταματήσω, αλλά είναι πέρα από τις δυνάμεις μου. Εγώ γιατί δεν σε πιστεύω? Όχι, αλήθεια, σταμάτησα να κρυφακούω. Αλλά τι να σου πω, οι πληροφορίες έρχονται από μόνες τους πάνω μου. Και τι είναι οι πληροφορίες, μύγες? Τι να σου πω, τις τραβάω σαν μαγνήτης. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ δεν μπορώ να κρατάω άλλο κλειστό το στόμα μου και αποφάσισα να τα πω όλα σε σένα. Και γιατί μου κάνεις αυτή την τιμή? Γιατί όλοι μου μιλάνε άσχημα, γι' αυτό και εγώ διάλεξα το δικό σου στρατόπεδο. Δηλαδή αυτό που έχεις να μου πεις έχει να κάνει με την Bio Sofo? Ναι, αν και δεν είναι ένα. Αρχικά, ο καινούριος επενδυτής, ο Ηλιάδης, μου ζήτησε τις προάλλες να του δίνω πληροφορίες για ό,τι γίνεται εδώ πέρα μέσα. Τι! Mm-hmm. Ψάχνει κατάσκοπο ο Ηλιάδης? Ναι, αν και εγώ δεν το απάντησα θετικά, αλλά να ξέρεις ότι πάρα πολύ εύκολα θα μπορούσα να του πω ότι η Φέη έχει βάλει να τον παρακολουθούν. Τι έχει κάνει η Φέη? Έχει στον υπολογιστή της κάτι φωτογραφίες του Ηλιάδη με τη Σίλβια. Άρα έχει βάλει να τον φωτογραφίζουν. Ο Ηλιάδης με τη Σίλβια? Τι γίνεται εδώ? Ο κακός χαμός. Ρενάτα, θα στα πω όλα. Δεν έπρεπε να μπείτε στον κόπο, ρε παιδιά. Έτσι κάνουνε φίλοι, δε. Ο ένας στηρίζει τον άλλον. Εσύ, Λεωνίδα, εσύ πώς άλλαξες με? Είχα μπλέξει με τα δικά μου, ρε Βλάση. Συγγνώμη που σας στεναχώρησα. Τώρα η Φέη σίγουρα θα έχει δει ότι χθες το βράδυ ήμασταν με τον Δαμιανό.
Ελπίζω μόνο να βγει και ωραίες φωτογραφίες. Έβαλα τα δυνατά μου πάντως. Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Καρίνο, εσύ πάντα ωραίος βγαίνεις. Το θέμα είναι γιατί δεν μου τηλεφώνησες ακόμα. Μπορείς να μου πεις τι φωτογραφίες είναι αυτές που μου έστειλες. Ο κύριος Σοφοκλέους. Εγώ είμαι. Ωραία. Καλώς ήρθατε. Τι θα μας πείτε και θα μας δείξετε, κύριε Σοφοκλέους. Τι έγινε, πώς θα πήγε ο Βλάσης? Τίποτα ακόμα, τώρα πήγε να δώσει. Το δε βαριέσαι, κιόχα, αδερφέ! Ενδιαφέρουσα η επαγγελία του Σουρή. Τώρα ήρθε η ώρα του θεατρικού κομματιού. Έπρεπε να είχε πει το τραγούδι Πίνα Κολάδα. Θα έχει κάνει φράφηση. Σίγουρα! Δεν ξέρω αν καταλάβετε, αλλά αυτός είναι ο μονόλογος της Νίνας. Ναι. Αλλά εσείς δεν είστε η Νίνα. Όχι, εγώ είμαι ο Βλάσης.